και είμαστε έτοιμοι, νομίζω, να πάμε σιγά σιγά στην Ολλανδία. Ο Λίμπερο 107,4 με τον ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Χορηγός Ντροπιοσίδης ΑΕ. Η πρώτη σας επιλογή στο φιλτράρισμα νερού. Για κάθε ανάγκη φιλτραρίσματος νερού, στη γεωργία και τη βιομηχανία, επιλέξτε τα συστήματα φίλτρανσης Drop Kiosidis. Φίλτρα σίτας, πολυστρωματικά, αυτοκαθαριζόμενα, λιπασματοδιανομής, αποσκληρητές και κάθε εξειδικευμένη λύση φίλτρανσης με την εγγύηση και αξιοπιστία Drop Kiosidis. Drop Kiosidis ΑΕ. Από το 1971, η πρώτη σας επιλογή στο φιλτράρισμα του νερού. Πληροφορίες drop.gr και 2310-798487. Μεταγραφάρα ανακοίνωσε η Κηφισιά. Ναι. Το Γιώργο Κασναφέρη που αναλαμβάνει σύμβουλος της διοίκησης. Σύμβουλος της διοίκησης. Ναι. Καλησπέρα, Στεριό, και πάλι. Καλησπέρα. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, Άκη. Γεια σου. Μεταγραφάρα και φυσικά. Τι ωραία είναι και αυτή η ρεφή. Εντάξει. Ποιοτική. Κοιτάξτε, παιδιά, ο καλός δεν χάνεται. Εννοείται. Στη ζωή, στο ποδόσφαιρο, στην κοινωνία. Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν να έχει ομάδα να μην έχει τον Γιώργο το καταφέρει τώρα. Εννοείται. Εντάξει. Κόσμοι μα σαν διαιτητή, κόσμοι μα σαν παράγοντα. Εντάξει. Μπράβο. Ναι. Καλή δύναμη. Έχει κάνει και στην Ξάνθη με τον Ρασβάν αυτό, Στέριο, ή δεν τον πήρε. Α, με τον Ρασβάν έκανε. Ναι. Γυρολόγος ο κύριος Κασναφέρης. Πολύ καλή άποψη ο ένας για τον άλλον. Ναι. Υπάρχει άλλο εκτίμηση. Εγώ δεν εκτιμάω τον Γιώργο Κασναφέρη, έχω κάτι δικά μου θεματάκια. Όχι, δεν είσαι μόνος, Στέριο. Τα μάτια μου πριν από 20-30 χρόνια κάτω διευθυντής από άλλο πλανήτη. Του Γιώργου του Κασναφέρη που μετά το δικαιολόγησε σε μια σελίδα, δεν θυμάμαι, μια μεγάλη συνέντευξη. Εντάξει, είναι Ολυμπιακός είμαι εγώ, αλλά διαιτητής ήμουν 50-50. Το θυμόμαστε, Γιώργο, ρε, εννοείται. Εννοείται. Ποιος λέει το αντίθετο. Εννοείται. Ποιος λέει το αντίθετο. Βέβαια. Τι όλοι έγινε? Έχουν οπαδί και προτιμήσει. Τέλος πάντων. Τι έγινε, Στεργέ? Να είναι καλά και ο άνθρωπος, τι είδαμε, να είναι καλά ο κόσμος. Στην προπόνηση. Τους ήπια το αίμα. Όχι. Μακριά από μας αυτές οι εκφράσεις. Γι' αυτό το είπα. Δεν ξέρω. Είχε αρκετή ένταση. Ειδική με τακτική. Στο ένα κήπεδο, τακτική και στο άλλο. Φυσική κατάσταση ήταν ένα γεμάτο μια μισάωρο, μπορώ να πω. Αυτό που δεν είπα στο Σταντίνη στην προηγούμενη μας σύνδεση και θα κάνω... Λίγο το μικρόφωνο, Στέργιο, έχει αέρα. Προσπαθώ, ναι, πίδεψε με. Ωραία. Λοιπόν, πήρε το αεροπλάνο της Επιτροπής του Αλέξανδρος Τσιόψης. Αχα. Από τη στιγμή που ανέβηκε το Μινίκο Τάρσκι. Ναι. Θα δούμε ποιο θα είναι το μέλλον του Τσιόψη. Έκανε την προσπάθειά του, αλλά ήξερε νομίζω και ο ίδιος ότι δεν θα είναι τα πράγματα εύκολα. Μακάρι του χρόνου να είναι πιο και έτοιμος και δυνατός και να... Αλλά έχουμε πει είναι πολύ δύσκολη αποστολή το Έλληνα θεματοφύλακα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, άρα η ομάδα τώρα έχει αυτούς που έχει και πέρσι, τον Κοτάρσκι, τον Ζήφκο Ζήφκοβιτς, τον Ταλικμανίδη και τον Παλωμένο. Τέσσερις. Λοιπόν, τα είπαμε, τα λέω λίγο στα γρήγορα, Λίρατζης ενοχλήσεως κοιλιακούς προφυλάχτηκε, θα δούμε πώς θα πάει. Ο Σάστρε θα κάνει και άλλες εξετάσεις, θα δούμε πώς θα πάει. Ο Νάρη έκανε κομμάτι της προπόνησης, μπήκε λίγο στην τακτική. Το απόγευμα θα είναι ok. Το απόγευμα θα είναι ok, όπως όλα δείχνουν και ο Ντόγκλας Αγκούστο. Και ο Φιλίππες ο Άρης συνέχισε το ατομικό πρόγραμμα. Επιστρατεύτηκε για δεξιός μπακ ο Τζίμας, όπως και πέρσι. Ναι. Αφού λείπει ο Σάστρε και ο Λίδαντς, επιστρατεύτηκε ο Τζίμας. Και επιστρατεύτηκε, μάλλον μετατοπίστηκε και ο Τσαούσης. Ο οποίος θα πήγε καλά. Ναι. Το τελευταίο κομμάτι. Έκανε 2-3 πολύ καλές προσπάθειες. Κάνει και αυτό την προσπάθειά του και δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση και μακάρι να κερδίσει την εμπιστοσύνη και του προπονητή. Προπόνηση το απόγευμα. Ο Μπάμπα θα έρθει Ολλανδία σήμερα το βράδυ. Α, σήμερα το βράδυ. Ναι. Ναι. Άρα αύριο πρωί θα κάνει και προπόνηση. Τώρα λίγο πολύ θα το δουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, προπονητής, οι γυμναστές, οι γιατροί, όλοι αυτοί. Αλλά από σήμερα το βράδυ ένας ακόμα θα είναι στην Ολλανδία με την ομάδα. Και ελπίζω στον ΠΑΟΚ ότι διανύουμε τις τελευταίες ώρες υπομονής για τον Σαμάτα. Να πάρει και τη βίζα και να έρθει επιτέλους ο Τανζανός να φτιάξει λίγο και το κλίμα. Όπως μας είπε το πρωί, Στέργιο, αναμένεται σήμερα ή αύριο το αργότερο να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα με τη βίζα. Έτσι λένε οι εκπρόσωποι του. Ναι.
Δεν λέω τίποτα εγώ. Μην ναι, τώρα όχι, λέω τι είπες, ότι τι είπαν οι εκπρόσωποι, ναι. Το θέμα μόνο η Visa είναι, δηλαδή έχει τελειώσει από τη Φενέρ. Έτσι λένε, ναι, έτσι ναι, τελειώσει λένε τη Φενέρ. Αυτοί τι λένε, όχι εσείς ρε παιδιά. Από αυτούς, ναι. Αυτό βγαίνει, Κωνστάξη, ότι το θέμα τώρα είναι η Visa. Και επειδή υπήρχε μια διαδικασία Α και ο ΠΑΟΚ δεν έχει ούτε Α ούτε Β, πάει να το βγάλουν μια τουριστική για τις πρώτες μέρες και μετά να υπάρχει απλά χρόνο να γίνει όλη η απαραίτητη διαδικασία, να έχει ο άνθρωπος Visa εργασίας. Εντάξει, αν δεν δω εγώ παιδιά δεν. Καλά, εννοείται αυτό. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι που φιλτράρουν τις δικές μας λέξεις και φταίνουν και εμείς. Δηλαδή, ότι δεν έχει έδωσε σαμάτα, δεν ξέρω να το ξέρετε, φταίνει και οι δημοσιογράφοι. Εντάξει, υπάρχει γενικότερα μια παράνοια από ορισμένους. Okay. Εντάξει, εσείς μεταφέρετε το ρεπορτάζ. Εντάξει, όταν υπάρχει γκρίνια, παίρνει μπάλα πολλούς και συνήθως παίρνει και αυτούς που δεύτερο. Όχι, για να τα λέμε όπως είναι, παιδιά, μερικοί δεν έχουν και πολύ καλό να σκεφτούν. Όταν εγώ διαβάζω χθες post λίγο χαζεύοντας το βράδυ ότι δεν φταίει ο προπονητής και ο Μπότο και φταίει η ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, η Βασαβίδης και οι δημοσιογράφοι που δεν κάνουν μεταγραφές, τι να περιμένω εγώ. Δεν υπάρχει μια χαζομάρα απίθμενη σε ορισμένους. Εντάξει. Οπότε ξαναγυρνάμε στην ουσία των πραγμάτων, να έρθει το καλό ο Μπάμπα και να περιμένουμε μετά και τον Σαμάτα λίγο να φτιάξει και η διάθεση του προπονητή. Ναι. Εγώ θα πω ακόμη μια φορά στην εκπομπή σας ότι είναι άλλη η δουλειά που γίνεται εδώ, που εγώ δεν έχω παρατηρήσει κάποια παρατυπία ή μια χαλαρότητα ή έναν οχαδερφισμό από τους παίκτες ή από τον προπονητή, και άλλη η δουλειά που πρέπει να γίνει και δεν γίνεται ακόμα τουλάχιστον το κομμάτι της ενίσχυσης του ρόστερ, που πρέπει να ενισχυθεί και μπόλικο κιόλας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, Στέργιο. Ναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Διαφορετικά. Η ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη, έρθουν, δεν έρθουν οι παίχτες. Δουλεύει με αυτά που έχει αυτή τη στιγμή. Αύριο μεθαύριο θα δουλέψει με αυτούς που θα έχουν έρθει. Να σας πω, κοιτάξτε, επειδή ζούμε σε καιρούς που ξαναλέω υπάρχει πολύ κνευρισμός, αν πω κάτι εγώ, μπορεί κάποιος να το πάρει και να πει χαλάμε την ψυχολογία των παιδιών που είναι πάνω. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Ή να πω εγώ ότι παιδιά όλα τέλεια. Η ομάδα δουλεύει, δεν θα δει τους Ισραηλινούς. Θα φτιάξει ψυχολογία του Αντρίγια. Ναι. Και του Στάστρε. Δεν. Όλα αυτά έχουν φέρει εκνευρισμό. Μέχρι σε ένα σημείο και πολύ προχωρημένο σημείο, ξαναλέω δικαιολογημένο. Αλλά λίγο πολύ στο μυαλό του προπονητή θεωρώ ότι ξέρει με ποιους να πάει στα μάτια με την Μπεϊτάρ. Ναι. Είναι πολύ κομβικό ο ΠΑΟΚ να το περάσει αυτό το εμπόδιο, που κάλλιστα αυτή η παίκτη είναι ικανή, δεν το συζητάμε. Δεν θα κάνει ο ΠΑΟΚ την υπέρβαση αν περάσει την Μπεϊτάρ. Την υποχρέωση θα κάνει. Το αυτονόητο. Και να δει μετά που θα έχει περάσει και μια εβδομάδα μέχρι το τρίτο ευρωπαϊκό μάτι, να πιστεύω, να έχει μπει περισσότερο ο Σαμάτα, να έχει μπει περισσότερο ο Μπάμπα, να έχουν έρθει κανένα σκάφ, καλό θα είναι, κάποιο εξτρέμ καινούριο, λίγο να δώσει κάτι άλλο και να δει η ομάδα να προχωρήσει. Ναι, και μην ξεχνάμε. Αλλά πάλι θα πάει. Μην ξεχνάμε, Στέργιο, ότι από το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπεϊτάρ μέχρι το πρώτο με τον επόμενο αντίπαλο, αν όλα πάνε καλά, μεσολαβούν δύο εβδομάδες. Δύο. Από το πρώτο παιχνίδι, λέω, με την Μπεϊτάρ μέχρι το πρώτο με τον επόμενο. Τρίτο, ναι, αυτό λέω. Για να μην μπερδεύει ο κόσμος, κάθε Πέμπτη ο ΠΑΟΚ θα κοιμάται. Σωστά. Ναι. Σωστά. Για έξι εβδομάδες. Έξι εβδομάδες σερί μέχρι τελευταίο μάτς των playoffs. Αν περνάει, αν προχωράει. Τα διάκοπα. Ναι. Ναι, το καλό σενάριο πέρα. Ναι, το καλό. Ναι, σήμερα η προπόνηση είχε και δίτερμα, Στέργιο. Δηλαδή είδαμε Κοτάρσκι σε δράση. Όχι, δεν είχε δίτερμα. Όχι. Το απόγευμα. Σε ένα γήπεδο τακτική και στο άλλο γήπεδο πάλι τακτική, αλλά λίγο πιο ελεύθερη. Και είχε και έναν, ας το πούμε, στίβο μάχης, λίγο να δοθεί βάρος και στη φυσική κατάσταση. Ναι. Κάτι που ήταν αναμενόμενο για, ναι, λογικό, για σήμερα. Ναι. Τι θερμοκρασία έχει εκεί πάνω, Στέργιο, που κάνει η ομάδα προπονήσεις, το περίπου. Το πρωί είχε σίγουρα ένα 28. Ναι, πρωί 28. 30 δεν ξέρω, δεν νομίζω, μου φαίνεται τραβηγμένο, αλλά ένα 28 είχε σίγουρα. Και επειδή δεν υπάρχει πουθενά σκιά στο αθλητικό κέντρο που κάνει η ομάδα προπόνηση, η αίσθηση είναι ότι έχει παραπάνω. Δηλαδή αν σε βαράει ο ήλιος. Και είναι και η υγρασία δεδομένη στην Ολλανδία. Εντάξει, δεν την πολύ νιώθουμε στην περιοχή, να σου πω την αλήθεια. Έχει, αλλά δεν. Όταν έχεις κάνει Θεσσαλονίκη. Καλά, εννοείται. Τι να φας τώρα την υγρασία της Ολλανδίας. Εννοείται. Ίσως θα μας φαίνεται τέλεια η ατμόσφαιρα.
Αλλά τουλάχιστον δεν συνοδεύει την ομάδα και εμάς είναι στο αέρας που μας είχε συντροφιά δύο μέρες Δευτέρα, Τρίτη και λίγο Τετάρτη και λίγο γίνεται η δουλειά καλύτερα. Ραντεβού στις 7 το γήπεδο ξανά, να γίνει άλλη μια προπόνηση αφιερωμένη ως επί το πλήσιον στη τακτική, να δούμε ξανά λίγο να Άρη πιο πολύ ενδράσει, να δούμε και τον Αγούστο, να μειώνονται λίγο τα προβλήματα γιατί πάλι ψιλομαζεύτηκαν. Προβλήματα που τα έχει η κάθε ομάδα. Οι δύο που ανέφερες συμμετείχαν τώρα σε αυτή την προπόνηση κανονικά ή κάναν δικό τους πρόγραμμα? Συμμετείχαν στην τακτική? Όχι, ο Νάρη ψιλοκανονικά, ο Αγούστο λιγότερο. Μάλιστα. Ξαναλέω, είναι προβλήματα Κώστα και Άκη που τα έχει κάθε ομάδα στην προετοιμασία. Εννοείται, εντάξει. Ένα σφίξιμο, μια ενόχληση, μια κάκωση, μια... Εντάξει, και όλοι οι προπονητές προσέχουν για να έχουν. Δηλαδή φαντάζομαι... Δεν είναι και πολλές επιλογές. Δεν μπορούσε να πάρει μέρος. Αλλά σου λέει κάτσε τώρα, μην γίνει ενόχληση κανένα θέμα και μετά τρέχουμε. Κάτσε λίγο ξενοδοχείο, κάνε λίγο πισίνα, λίγο γυμναστήριο. Και βλέποντας και κάνοντας. Στις προπονήσεις, Στέργιο, ο Ρασβάν, στις προπονήσεις ο Ρασβάν, τι τέτοιο βγάζει? Τι ρόλο έχει? Όχι τι ρόλο, ρε παιδί μου, τι... Ψυχοσύνθεση, ποια είναι η ψυχοσύνθεση? Ναι, ναι, ποια είναι η ψυχοσύνθεση του? Είναι τόσο χάλια σαν όταν κάνει δηλώσεις όχι, μετά τα φιλικά? Όχι, κανονικά. Όχι, κανονικά. Όπως ήταν πάντα. Όχι, κανονικά το Κώστα το πρωί. Είναι ο κλασικός Ρασβάν προπόνησης. Δηλαδή για να το συνοψίσω, λίγο μαστίγιο, λίγο καρότο, λίγο φωνέ, λίγο μπράβο, λίγο απ' όλα. Ναι. Εννοείται ότι έχει κυριαρχικό ρόλο στις προπονήσεις. Δεν είναι από αυτούς που παρατηρούν προπονήσεις. Σαν ανεπηρέαστος από το υπόλοιπο κομμάτι δηλαδή. Ναι. Αλλά όταν τελειώνει η προπόνηση, έτσι νιώθω εγώ βλέποντάς τον, αρχίζει και του έρχονται οι άλλες σκέψεις. Ναι. Και τώρα άμα σκύψεις κάτω και βρεις ένα γιούρο, αν μέχρι την Κυριακή που γυρνάει η ομάδα, Δευτέρα δεν γυρνάτε? Δευτέρα, ναι. Δεν έχει έρθει ο Σαμάτα και αμυντικό χαφ, βάζεις ένα ευρώ σε πιθανή παρέτηση Ρασβάν? Ότι δεν. Ναι, αν δεν έχει γίνει κάτι έτσι με τα γραφικά. Δεν βλέπω πουθενά παρέτηση τώρα που μιλάμε. Δεν θα βάζω τίποτα. Μάλιστα. Όχι. Εάν δεν υπήρχε η ρήτρα, θα έβαζα. Μπορεί και να έβαζα. Εμένα με έβγαλε ένα χάλασμα, ρε παιδί μου, στις δηλώσεις του. Γι' αυτό σε ρώτησα και πώς είναι η συμπεριφορά του στις προπονήσεις. Στις δηλώσεις του μετά με έβγαλε ένα χάλασμα. Λογικό είναι. Ναι, γιατί. Χάλασμα προφανώς και υπάρχει, γιατί βλέπετε ότι τα πράγματα άλλα συμφωνήθηκαν, άλλα γίνονται, άλλα δεν γίνονται. Και αποφάσισε φέτος, του βγαίνει πιο αφόρμητο να μην τα κρατάει όλα για τον εαυτό του. Την πρώτη χρονιά που γύρισε ήταν, ας πούμε, η χρονιά του Μέλητος, που έλεγε και ο ίδιος στόχος είναι τον Ντάμπλ, θυμάστε και οι δύο, δεν έγιναν τα πράγματα όπως έπρεπε να γίνουν, χωρίς να ξαναβγάζω τον προπονητή εκτός κάδρου ευθυνών. Λοιπόν, πέρσι κατάλαβε ότι τα πράγματα δεν είναι ονειρικά. Δηλαδή δεν άλλαξε ο ΠΑΟΚ λειτουργία σε πολλά επίπεδα και έχει γίνει ένα ευρωπαϊκό κλαμπ. Άρχισε λίγο να χαλιέται. Δηλαδή και πέρσι είχε εκνευρισμό. Και φέτος, η τρίτη χρονιά, την τελευταία του συμβολέου του, σου λέει εντάξει, δεν έχει νόημα να κρατάω μέσα μου. Ίσως να του βγαίνει και το συνέστημα από το προσεκτικό. Σου λέει, ας πω και δύο πράγματα. Ναι. Ωραία. Για κάποιους που δεν καταλαβαίνουν. Ωραία, Στεργιό. Οπότε, ξεκούραση για μας. Που δεν κουραζόμαστε και πολύ, είναι αλήθεια. Ναι. Εννοείται, στο Γιώργο Ζαγόρα θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα και πάλι. Και μετά προπόνηση, να δούμε τι θα βγει από εκεί. Στην πρώτη μέρα της δεύτερης και τελευταίας εβδομάδας του ΠΑΟΚ εδώ στην Ολλανδία. Χορηγός της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στις κάτω χώρες, γιατί θα πάμε και στο Βέλγιο. Η ντρόπιος είδης ΑΕ από το 1971, η πρώτη της επιλογής της φίλτρασης νερού. Ευχαριστούμε, Στέργιο. Να σε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Και εγώ, παιδιά. Γεια σου, Στέργιο.